σήμερα μέλη της ΚΝΕ μαζί με μαζικούς φορείς της πόλης, μέλη φοιτητικών συλλόγων, εκλεγμένους σε διοικητικά συμβούλια των συλλόγων των εκπαιδευτικών, της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας, άλλοι φορείς του μαζικού εργατικού λαϊκού κινήματος που ήμασταν από το πρωί μπροστά στο πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στους μαθητές του σχολείου που βίωσαν χθες τραγικές εικόνες όπου ακροδεξιά, φασιστικά, περιθωριακά, χουλιγκάνικα στοιχεία μέσα από το σχολείο εξαπέλυσαν επίθεση σε συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων που γίνονταν εχθές. Το σκηνικό αυτό με πολύ αναβαθμισμένο περιεχόμενο, με πολύ πιο αναβαθμισμένη οργάνωση και εξοπλισμό συνεχίστηκε και σήμερα. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι το σημερινό περιστατικό επίθεσης με αρκετές βόμβες μολότο, με αρκετές πέτρες, ξύλα, μέσα και πάλι από το σχολικό χώρο του πρώτου και δεύτερου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όπου παρίσφρησαν στοιχεία χουλιγκάνικα, περιθωριακά, φασιστικά, άσχετα, καμία σχέση δεν έχουν με μαθητές και με την εκπαιδευτική διαδικασία, επιτέθηκαν την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις κάλυψαν τους επιτιθέμενους, ψέκασαν τους διαδηλωτές, επιτέθηκαν και έφραξαν τον δρόμο στους διαδηλωτές, οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις με πέτρες, μολότοφ, ξύλα από διάφορες κατευθύνσεις εδώ πέρα στην περιοχή, και έχει μεγάλη ευθύνη και η διεύθυνση του σχολείου, η οποία νύπτει τα σκύρα της για αυτά τα περιστατικά, δεν κατονομάζει και δεν αναδεικνύει ποιοι ευθύνονται για το γεγονός ότι δύο συνεχόμενες μέρες μέσα από σχολικό χώρο γίνονται τέτοιου είδους χουλιγκάνικες, δολοφονικές επιθέσεις. Και όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός και η νεολαία, κυρίως γιατί ο αγώνας θα συνεχιστεί παντού, δεν πρέπει να φοβηθεί κανένας, να δυναμώσει σε κάθε χώρο, σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Ο λαός έχει δύναμη και οι φασίστες θα γυρίσουν εκεί που ανήκουν, στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας και πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ως κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, αλλά και οι συνδικαλιστικοί φορείς, οι μαζικές οργανώσεις της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, τα εργατικά σωματεία. Καταρχήν, υπάρχει καλεσμένο συλλαλητήριο που καλούμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης 6,5 ώρα στην πλατεία Τερψιθέας, εδώ στη Σταυρούπολη. Δεν θα αφήσουμε χώρο στις φασιστικές, χουλιγκάνικες, περιθωριακές δυνάμεις να κάνουν τα σχολεία αρένα επιθέσεων απέναντι σε αυτούς που αγωνίζονται και θέλουν να βελτιωθεί η μόρφωση, η υγεία και τα κοινωνικά δικαιώματα των παιδιών.